Λοιπόν, να περάσουμε στο δεύτερο μέρος, που είναι το στρογγυλό τραπέζι μας, η συζήτηση. Επειδή δεν υπήρξε κάποιο είδους προληπόμενο συντονισμός ή αυτό το feedback από τα τρία πάνελ, θα το κάνω σε ένα λεπτό και θα με συγχωρέσετε για την ελλειπτικότητα. Βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέροντα τα πάνελ και τις εισηγήσεις που ακούσαμε. Είμαστε ευτυχείς γι' αυτό από τον σχεδιασμό της ημερίδας. Ξεκινήσαμε με τη Μαρία Τσαντσάνταπλου, η οποία εξέτασε την περίοδο από το 18 έως το 69 και φυσικά προέβησε κάποιες συγκρίσεις του αισθητικού κινήματος της Ρώσικης Πρωτοπορίας με το Χάρβα Στράικ και την αισθητική του κινήματος εκείνου. Βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον τον άξονα της με τον οποίο ανέλησε για τη χρήση του συμβόλου ή όχι, την απόσυρση του συμβόλου ή την επιστροφή του, ότι το 17 η πρωτοπορία δεν χρησιμοποιούσε τα σύμβολα, τα γνωστά, το σιροδρέπανο κτλ. Και μας έδειξε και τις βάσεις και τα ίχνη των κινημάτων και την ενοιολογική βάση των κινημάτων εκείνων. Μετά περάσαμε, αλλά και κάποια θέματα κοινά το 17 με το 69. Μετά περάσαμε στην επίσης ενδιαφέρουσα εισήγηση του Νίκου Ξεντάκη, ο οποίος εξέτασε μία περίοδο που οι περισσότεροι έχουν άμεση επαφή από στην ουσία την αντικουλτούρα της μεταπολίτευσης, στηριζόμενος σε πάρα πολλά δείγματα από την αισθητική της αντικουλτούρας, τα οποία ανέφερε, και κατά κάποιο τρόπο κατέληξε σε ένα, θα έλεγα, φαινομενικά μεν, θα έλεγα, γνωστό συμπέρασμα, αλλά στην ουσία είναι προκλητικό και μόνο που το αναδιατυπώνει και το εξάγει από μια τέτοια εξέταση, ότι τελικά η αντικουλτούρα ήταν μια μορφή αισθητικού κινήματος και πολιτικού της εποχής της αυθονίας. Μετά περάσαμε στο Γιάννη Σταυρακάκη, στο δεύτερο πάνελ, ο οποίος έκανε κάτι τολμηρό. Τον θυμάμαι σε μια συζήτηση που έκανε το Ινστιτούτο Πουλατζάς για το βιβλίο του Ελεφάντη, τον αστερισμό του λαϊκισμού, το μητρικό βιβλίο των θεωριών, των οποίων πλέον τα τελευταία χρόνια ερευνά ο Σταυρακάκης και η ομάδα του. Τότε για πρώτη φορά μας θύμισε ότι οι απαρχές του λαϊκισμού είναι τώρα ένα ρόλο νοικοκίνημα στην Ρωσία. Σήμερα προσπάθησε να αναπτύξει αυτή την ιδέα, συγκρίνοντάς την και με την αμερικάνικη εκδοχή αυτών των μορφών επιστροφή στο λαό, που φαινομενικά είναι το αντίστροφο ή το αντίθετο της πρωτοπορίας, κάθε είδους πρωτοπορίας. Και νομίζω ότι από αυτήν την αντιπαράθεση, αυτήν την μετάθεση, μας δείχνει καλύτερα ίσως, παρότι δεν αναφέρθηκε και δεν μπορεί να αναφερθεί ίσως άμεσα στα στοιχεία των κινημαστικών πρωτοποριών, μας δείχνει με την αντιπαράθεση τους με τα κινήματα της επιστροφής του λαού ή δηλαδή τα ρομαντικά κινήματα αυτού του τύπου, μας φωτίζει καλύτερα στο τι κάνουν οι πρωτοπορίες. Μετά περάσαμε στον Ανδρέα Μαράτο, με την πολύ αγαπημένη έννοια του, η οποία μας την ανέπτυξε με πάρα πολύ ντοκουμενταρισμένο τρόπο, αντιπαραβάλλω την έννοια του ουτοπικού πλεονάσματος. Κάθε φορά στο Ινστιτούτο Κουλατζάκου λέμε πες μας κι άλλο Μαράτο για το τοπικό πλεόνασμα, γιατί είναι μια έννοια που νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμη στις μέρες μας. Σήμερα μας είπε κάποια πράγματα ο άνθρωπος. Είναι μια έννοια του Ernst Bloch και έδειξε μέσα από πραγματική δουλειά στον κατάλογο της έκθεσης σήμερα, εδώ, και από το 17 και από το Harvard Strike, και μας έδειξε πάρα πολύ καλά αυτήν την έννοια και καταλήξαμε με την πολύ φρέσκια εισήγηση της Χριστίνας Γραμματικοπούλου για το virality, για αυτήν την διαδοσιμότητα, πώς να το πούμε, την υλικότητα και την υλικότητα, ναι, την υλικότητα, ναι, την υλικότητα, ναι, την ικανότητα διάδοσης σήμερα μέσω των ψηφιακών διαμαρτυριών και όλο αυτό το χρόνο που ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ξέχασε το, κατά τη σειρά που αναπτύξαμε, την εισήγηση του Γιάννη Πεφτελίδη, ο οποίος παρουσίασε μια έρευνα των τάσεων σήμερα στα νελίσια κινήματα, από την οποία κρατώ την τραυματική έννοια, τουλάχιστον για όσους εμείς δουλεύουμε στο Ινστιτούτο Πουλατζά, της έννοιας του γυναικού τραύματος, που υπέστη ένα τμήμα της νεολαίας, πολύ μεγάλο, μετά το 2015, με το γεγονότο του 2015 κτλ.
Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να αναφερθώ ότι καθώς στείναμε αυτή την ενδιαφέρουσα εφημερίδα, πιστεύω ότι βρίσκεται, πήγαμε και σε χώρους άλλους εδώ, καταλήψεων, χώρους αντιεξουσιαστών, για να τους ζητήσουμε να έρθουν στο στρογγυλό τραπέζι. Και μερικοί από αυτούς αντέδρασαν με τρόπο πραγματικά βίαιο στην πρόσκλησή μας, ακριβώς ίσως βασιζόμενοι σε αυτό το τραύμα που δημιουργήθηκε το 2015. Αλλά αυτό το τραύμα, η δουλειά μας είναι να το σκεφτόμαστε. Αυτά είδα εγώ προσωπικά, να μου συγχωρέσετε την προσωπική ματιά από το πρώτο μέρος, και δίνω τώρα τον λόγο στον Ανδρέα Βασιλείου, ο οποίος θα πει κάποια δικά του πράγματα, και στους εκπροσώπους των ομάδων που έχουμε εδώ πέρα. Θα είναι συντονιστής ο Ανδρέας Βασιλείου. Εγώ θα ξεκινήσω με ένα πιο περίεργο θέμα. Όταν μου ζητήθηκε να μιλήσω από την διοργάνωση, σας ομολογώ ότι τους ευχαριστώ και όλα για την πρόσκληση. Ήταν λίγο ένας παράγοντας άγχους για μένα, γιατί οι επιστημονικές μου αναζητήσεις δεν έχουν να κάνουν με τα κινήματα χειραφέτησης, ούτε με τον. Δεν είμαι ειδικός στο ΜΑΙ, ελπίζω αυτό να μου συγχωρεθεί. Ασχολούμαι περισσότερο ακριβώς με τα αντίθετά τους, με τα κινήματα της ακροδεξιάς, τη σχέση τους με το διαδίκτυο, την εικόνα, αλλά και την ιστορική αφήγηση που ώρες-ώρες θυμίζει πολύ και αυτή την τέχνη. Στη σύντομη παρέμβασή μου για τη σχέση της ακροδεξιάς με το ΜΑΙ θα χρειαστώ μια κατηγοριοποίηση. Απ' τη μία θα μιλήσω για το πώς πρακτικές που έχουν συνδεθεί με τα κινήματα αμφισβήτησης του 60 έχουν υιοθετηθεί από την ακροδεξιά. Μιλάμε για παράδειγμα για μορφές πολιτικής δράσης όπως καταλήψεις, ροκ συναυλίες και άλλα τέτοια. Φυσικά οι πρακτικές δεν μονοπολούνται, βρίσκονται εκεί, διαθέσιμες για όλους. Η ιστορία είναι γεμάτη από ανάλογα αντιδάνεια. Άλλωστε, κάπως έτσι, με αμφισβητούμενες μεν δράσεις κοινωνικής, νατιβιστικής πάντα αλληλεγγύης και πολιτισμικής αφύπνισης, που όμως παράγουν και τις απαιτούμενες εικόνες, μπόρεσε να βρει βάση η ενοχλητική εγχώρια αφήγηση περί ακτιβιστών, της ακροδεξιάς δηλαδή. Στη δεύτερη κατηγορία της παρέμβασής μου, τοποθετώ το πώς κινήματα που έχουν στον πυρήνα τους την ύπαρξή τους τα μηνύματα του ΜΑΙ προσεγγίζονται εργαλειακά από την ακροδεξιά μέσα από μια δομική επανανοηματοδότησή τους. Μιλάμε για ένα πιο ευρύ φαινόμενο, το πώς δηλαδή αιτήματα χειραφέτησης μετατρέπονται σε τακτικές υποδούλωσης. Το βασικό μου παράδειγμα είναι αυτό που βλέπετε πίσω. Είναι η περίφημη Casa Pound στη Ρώμη. Πρόκειται για μια μακρόβια κατάληψη από το 2003 ενός δημοσίου κτηρίου. Η σημαντική διαφορά με τις καταλήψεις που γνωρίζουμε είναι ότι πρόκειται για μια κατάληψη από φασίστες. Ένα χρόνο είχε προηγηθεί, λίγους μήνες πριν, είχε προηγηθεί η Casa Montag, πάλι στη Ρώμη, αλλά η Casa Pound αποτέλεσε και αποτελεί το σύμβολο της πρακτικής των ακροδεξιών κοινωνικών κέντρων. Σήμερα υπάρχουν πάνω από 100 στην Ιταλία, αλλά και επίκεντρο ενός νέου πολιτικού κόμματος, το οποίο το 2018 έλαβε περίπου 1%. Και το οποίο γεννήθηκε μέσα από αυτή τη ζήμωση και μέσα από αυτά τα κοινωνικά κέντρα. Αξιοσημείωτο ότι οι ίδιοι απορρίπτουν το διαχωρισμό αριστεράς-δεξιάς και αυτοτοποθετούνται στο ανώτερο κέντρο. Εδώ θα μπορούσε να βρει σχεδόν κανείς ό,τι και σε μια κατάληψη σαν αυτές που γνωρίζουμε. Δράσεις πολιτιστικές, αλληλεγγύης, αθλητισμό. Βιώνουν δηλαδή τον φασισμό ως αυτό που ο Ιταλός φασίστας φιλόσοφος Τζεντίλε όριζε, ότι είναι πρώτα και κύρια η αποδοχή ενός ολοκληρωμένου τρόπου ζωής, ένα lifestyle. Ο χώρος τους είναι το κτίριο. Δεν ξέρω αν θέλω. Πρέπει να τα κάνω. Συγγνώμη. Πώς θα κάνω αυτό. Αυτό το full screen είναι. Αυτό είναι το full screen. Ναι. Αυτό. Ναι, πάτω. Όχι. Ναι. Λοιπόν, αυτός είναι ο χώρος. Είναι ένα δημόσιο κτίριο. Εδώ βλέπουμε συμπαράσταση στην Ελλάδα, στην Χρυσή Αυγή. Αυτός εδώ είναι ο αρχηγός τους, ο ιδρυτής τους. Το όνομά του είναι Ιαννόνε. Είναι καλλιτέχνης ο ίδιος. Είναι μέλος του μουσικού συγκροτήματος της κατάληψης. Καλλιτέχνης μπορεί άλλωστε να δηλώνει και ο Ματθεόπουλος, ο ναζιστής του τοπικού εδώ Δημοτικού Συμβουλίου, που έφτιανε βρισχές για την Άννα Φρανκ. Το συγκρότημα ονομάζεται Zeta Zero Alpha και περηφανεύεται μεταξύ άλλων ότι είναι το πρώτο μη αριστερό συγκρότημα που έπαιξε σε συναυλία αλληλεγγύης μέσα σε φυλακές. Υπαρχηγός του είναι ο Ντι Στέφανο. Είναι εικαστικός, δηλώνει ότι εμπνέεται από τον Μπάνξι, είναι λιγότερο προκλητικός και δηλώνει ότι λειτουργεί ως καταστασιακός. Λοιπόν,
Άλλωστε, και το όνομα της κατάληψης στη Ρώμη προέρχεται από τον γνωστό Αμερικάνο ποιητή και δοκιμιογράφο υποστηρικτή του φασισμού, τον Έζρα Πάουντ. Εδώ κάνω μια παρένθεση για να σας πω πώς έγινε αυτή η κατάληψη. Έγινε στα τέλη του 2003, μεταξύ Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς. Προκειμένου να κάνουν την κατάληψη και να μην προκαλέσουν αντιδράσεις, τηλέφωνα στην αστυνομία και όλα αυτά, είχαν προετοιμάσει μια καμπάνια με ανακοινώσεις ότι χάθηκε μια μαύρη γάτα με το όνομα Έζρα. Γεμάτο συμβολισμούς και από την αρχή μέχρι το τέλος. Έτσι καταφέρανε να αρχίζουν να μπαίνουν μέσα στο κτίριο να προετοιμάζουν την κατάληψη χωρίς να προκαλέσουν τις αντιδράσεις των γειτόνων. Το σημαντικό, ο λόγος τους. Όπως πάντα, ο λόγος της ακροδεξιάς εμφανίζεται καμουφλαρισμένος. Εδώ όμως μιλάμε ότι, συγχωρέστε μου τη φράση, το τερματίζουν. Μιλάμε πέρα από τον αναμενόμενο αντισυστημισμό ή το λόγο ενάντια στις ελίτ και τις τράπεζες που στο τέλος καταλήγει να είναι ο αντισημιτισμός. Εδώ έχουμε έναν λόγο που στηρίζεται πρώτα απ' όλα στα δικαιώματα. Να σας πω, ας πούμε, ότι το σύμβολο που είδαμε προηγουμένως στην αρχή της Χελώνας έχει επιλεχθεί διότι το πρώτο δικαίωμα με το οποίο ταυτίστηκαν ήταν το δικαίωμα στη στέγη. Γι' αυτό επέλεξαν και τη Χελώνα, η οποία κουβαλάει πάντα μαζί τη στέγη της, και μάλιστα έχουν και αναφορά σε ένα ποίημα του Έζρα Πάουντ που καταγγέλει τους ιδιοκτήτες ακινήτων και τα ακριβά τους ενίκια. Η ξενοφοβία. Εδώ είναι πολύ χαρακτηριστική η περίπτωση του καμουφλάζ. Αρχικά εμφανίζεται ως λόγος αλληλεγγύης στους αλλοδαπούς, οι οποίοι δεν πρέπει να γίνονται σύγχρονοι σκλάβοι του καπιταλισμού. Εργάτες έχουμε στην Ιταλία, όταν τους φέρνουν εδώ, τους φέρνουν γιατί τους θέλουν σκλάβους. Να μην έρθουν εδώ γιατί είμαστε ενάντια στο να γίνουν αυτοί οι καημένοι άνθρωποι σκλάβοι. Σήμερα που έχει γίνει κόμμα, έχει πάει σε πιο mainstream ακροδεξιές θέσεις για το πώς δηλαδή καταπιέζονται από τους ξένους τα δικαιώματα των γηγενών. Όπως για παράδειγμα σε μια μεγάλη πρόσφατη καμπάνια τους για την εκένωση μιας κατάληψης, άλλης κατάληψης που έχουν κάνει οι Σενεγαλέζοι μετανάστες σε ένα εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο Πενικυλίνης. Το δικαίωμα στη δημόσια υγεία, στη δημόσια ασφάλεια, αλλά και στη στέγη των γεγονών απειλούνται. Μετά από έναν βιασμό που έγινε στην περιοχή, το κίνημα σήκωσε ως αίτημα την ανάγκη του σεβασμού στα δικαιώματα των γυναικών, τα οποία απειλούνται από τους ξένους. Αυτό δεν τους εμποδίζει την ίδια στιγμή να υποστηρίζουν τη Χεζμπολά. Εδώ βλέπετε πίσω να συνυπάρχουν οι σημαίες με την Χελώνα που λέγαμε προηγουμένως. Δεν έχουν πρόβλημα να κάνουν δημόσιο διάλογο με την κινέζικη κοινότητα, η οποία πήγε στην κατάληψη και συζήτησε μαζί τους. Καλεσμένοι τους ομιλητές ανάμεσα στα άλλα είναι μέλη του LGBT κινήματος, πρώην στελέχη των Ερυθρών Ταξιαρχιών. Εδώ μια φωτογραφία από διαδήλωση τους ενάντια στον πόλεμο στη Συρία και ενάντια στον Τραμπ. Δεν είναι τυχαίος ο χαρακτηρισμός που τους έχει δοθεί ότι είναι φασισμός για hipsters. Δείτε εδώ μια χαρακτηριστική μπλούζα από αυτές που πουλούνται από το e-shop του κινήματος. Δεν είναι για το γυμναστήριο, δεν είναι αυτές που έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα ακριβώς. Και μιας και βρισκόμαστε σε μια σχετική έκθεση, ας δούμε και τρεις από τις αφίσες τους. Η αισθητική, νομίζω, έχουμε πολύ πιο ειδικούς σε αυτό από μένα, είναι τελείως διαφορετική από αυτή που θα περίμενες. Πιο χαρακτηριστική αυτή εδώ, ο Μπουκόφσκι. Όλοι λέγανε ότι είναι ένας μπάσταρδος. Τελικά δεν ήταν. Λοιπόν, έτσι είδαμε πώς μπορεί να εργαλειοποιηθεί η δικαιωματική ατζέντα και ειδικά είδαμε και για τη θέση της γυναίκας. Γνωρίζουμε άλλωστε από την ιστορία ότι ο φασισμός ήταν από τα πρώτα ιδεολογικά κινήματα, όχι το πρώτο βέβαια, που αναγνώρισε συγκεκριμένο ρόλο και αποστολή για τη γυναίκα στο κοινωνικοπολιτικό γίγνεσθε. Ήταν βέβαια και αυτό μια απάντηση στο φεμινιστικό κίνημα και στις σοσιαλιστικές ιδέες της εποχής. Σήμερα όμως μιλάμε για οργανώσεις γυναικών σε ναζιστικά κόμματα. Στην περίπτωση της Casa Pound που αναφέραμε πριν, την οργάνωση, το τμήμα γυναικών, το έχει φυσικά ιδρύσει η σύζυγος του αρχηγού.
Είναι χαρακτηριστικό το πώς έχει χρησιμοποιηθεί και γίνει μια τεράστια απόπειρα επανανοηματοδότησης και ελκυοποίησης του αιτήματος για τα δικαιώματα της γυναίκας. Εγώ θα εστιάσω τώρα σε ένα, θα φύγω από το παράδειγμα που σας έδειξα προηγουμένως, το παράδειγμα της Casa Pound, και θα πάω σε ένα ελληνικό παράδειγμα, το οποίο τυχαίνει να έχω μια βιωματική σχέση, ακούγεται λίγο περίεργο, μιλάω για το κίνημα του δημόσιου θυλασμού. Η σύζυγός μου ήταν από τους ανθρώπους που το είχαν ξεκινήσει. Λοιπόν, είναι ένα κίνημα που υπάρχει τα τελευταία 10 χρόνια και το οποίο έχει μια πολύ συγκεκριμένη αντίληψη όσον αφορά το δικαίωμα της γυναίκας στο σώμα της, το να σταματήσει να θεωρείται ως το γυναικείο σώμα σεξουαλικό σύμβολο και τα λοιπά. Ένα πράγμα που εγώ έτσι με μια ελαφρά τόλμη θα το χαρακτήριζα ότι αντλεί από το Μάη. Είναι ένα κίνημα εντωμεταξύ εξαιρετικά μαζικό και έχει σημασία αυτό. Απευθύνεται σε ανθρώπους, σε γυναίκες, οι οποίες δύσκολα πολιτικοποιούνται. Είναι μητέρες μικρών παιδιών, συνήθως δεν έχουν χρόνο να ασχοληθούν για με πολλά πράγματα. Οπότε αποτελεί και ένα εξαιρετικό εργαλείο πολιτικής προσέγγισης. Αυτό που ήταν εξαιρετικό ήταν οι απανωτές επιθέσεις, γιατί μιλάμε πλέον για επιθέσεις, που γινόντουσαν στις σχετικές σελίδες στο διαδικτύο, στο Facebook, και η προσπάθεια να επανανοηματοδοτηθεί όλο αυτό το κίνημα, ότι το δικαίωμα στον μητρικό θυλασμό είναι καθήκον κάθε Ελληνίδας μάνας, η οποία θέλει να θρέψει γερούς Έλληνες πατριώτες πολεμιστές. Αυτό δεν λεγόταν, αλλά μάλλον υπονοείται. Και ότι όλο αυτό μας εμποδίζουν οι πολυεθνικές εταιρείες, οι Εβραίοι που μας έχουν ρίξει τα μνημόνια. Και όλο το γλυκό δεν είναι κάπως έτσι. Αυτό ήταν ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, νομίζω. Δεν είναι το μοναδικό, αλλά είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πώς κινήματα που γεννηθήκανε δηλαδή από τότε τραβάνε το ενδιαφέρον και τις προσπάθειες της ακροδεξιάς. Αυτά ήταν έτσι ένα φλασάκι, δεν ήταν μια κανονική τοποθέτηση. Ελπίζω να βοηθήσω, γιατί νομίζω ότι έχουμε ήδη φτάσει αρκετά αργά. Δίπλα μου έχω τρεις φίλους, τον Θανάση τον Μπούση από την Ετεροτοπία, τον Μάριο τον Σπύρογλου από την Σφίνα και τις παρεμβατικές κολεκτίβες και τον Κώστα τον Τερζόπουλο από την Γυμνή Ποδηλατοδρομία. Θα δώσω πρώτα το λόγο, ποιος θα ήθελε, στον Κώστα. Ναι, ας πούμε λίγο καταρχήν για τη Γυμνή Ποδηλατοδρομία που ξεκίνησε το 2008. Ήταν στην ουσία μια προσωπική αλλαγή, και εδώ θέλω να πω κάτι που υπόθηκε και πριν, που βίωσα εγώ με την απελευθέρωση του σώματός μου, όντως ένας ντροπαλός και κομπλεξικός άνθρωπος σε σχέση με το σώμα του για κάποιο λόγο. Πέρασα στην αντίθετη, ας πούμε, πλευρά και μετά αποφάσισα να κάνω κάτι γι' αυτό. Το ίδιο μου συνέβη και για άλλα πράγματα όπως το ποδήλατο και το αυτοκίνητο. Όντως 10 χρόνια αυτοκινητιστή στην πόλη, όταν πέρασα στο ποδήλατο ανακάλυψα ότι υπάρχει και κάτι διαφορετικό που μπορείς να κάνεις λοιπόν σε αυτή την πόλη, και έτσι αποφάσισα να κάνω κάτι και γι' αυτό, και αυτά συνδέθηκαν μαζί σε μια δράση τότε το 2008, την Γυμνή Ποδηλατοδρομία, η οποία μάλιστα είχε και μια σύλληψη, είχε μια αντίδραση υπερβολική από την πλευρά του κράτους να καταστήλει, ας πούμε, αραγεστή το φυσικό μας σώμα ενδεχομένως. Δεν ξέρω ακριβώς τους λόγους. Ήμασταν γύρω στα 100 άτομα. Η αστυνομία ήταν γύρω στους 400 γενικά. Μα συνόδευσε και το λιμενικό με εξολέμβιο και όπλα είχαν. Είχε τάγμα διμηρία γυναικών, δύο διμηρίες γυναικών, για να, όταν συλλάβουν γυναίκες, για να μην τις ψάξουν κτλ. Άντρες. Οπότε, και είχε και μάλιστα και δύο φορτηγά για να κουβαλήσουν τα ποδήλατά μας σε περίπτωση που μας συλλάβαναν όλους. Ναι, συνέλαβαν λοιπόν έναν. Σπάσαν την κάμερα του Μάριου, ο οποίος τραβούσε τη σύλληψη, και μάλιστα μετά γυρίστηκε ένα υπέροχο ντοκιμαντέρ που κερδίσαμε στο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκη στο βραβείο κοινού. Το βγήκαμε από τα ρούχα μας. Θα έλεγα ότι για μας αυτό ήταν μια ευκαιρία τελικά το μήνυμά μας να φτάσει πιο ψηλά, γιατί διάκοψε τα δελτία ειδήσεων και έγινε ζωντανή σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη. Με άλλα λόγια, ήταν τρομερή επιτυχία της αστυνομίας να δώσει το μήνυμα περαιτέρω.
Δεν χρειάστηκε να αγοράσετε like εσείς, ανέλαβε τη δουλειά η αστυνομία. Να πω λίγο για τη δράση, να την εξηγήσω, γιατί είναι πάρα πολύ παρεξηγημένη δράση και ειδικά στα social media άνθρωποι που δεν την είδαν ποτέ, δεν έχουν βίωμα από αυτό κτλ. Γράφουν διάφορα φυσικά. Η δράση έχει σχέση λοιπόν με, με την πρόθεση του ποδηλάτου και της βιώσιμης κινητικότητας, με την απεξάρτησή μας από το πετρέλαιο, με έναν οικολογικότερο τρόπο ζωής. Είναι συμβολισμό στο πώς το σώμα μας είναι ευάλωτο απέναντι στη βία, στη ρύπανση. Επίσης έχει σχέση με, με το πώς το σώμα είναι παγιδευμένο από τα ΜΜΕ, τη βιομηχανία, μόδα, σεξ, για το πώς, ποιο είναι το πρότυπο του σώματος και πώς πρέπει να είναι το σώμα μας και παγιδευόμαστε γύρω από αυτό και δεν αισθανόμαστε άνετα για αυτό που είμαστε και άλλωστε τελικά το σώμα είναι η μόνη μας αλήθεια που κουβαλάμε, γεννιόμαστε και πεθαίνουμε με αυτό, τα άλλα είναι επίκτητα. Οπότε... Τώρα, αυτή η δράση έφερνε μια τρομερή προσοχή και η λεπτή γραμμή της δράσης είναι το πώς θα κινηθεί στο να μην πέσει, να μην γελιοποιηθεί, ας το πούμε, γιατί υπήρχε μια τάση γενικά γελιοποίησης, ας πούμε, από μια μερίδα του κόσμου. Νομίζω το πετύχαμε με τα χρόνια, είναι 12η χρονιά φέτος που θα γίνει και καταφέραμε να έχουμε μια πολύ σοβαρή αντιμετώπιση τελικά από τα media. Εντάξει, στα social media τα σχόλια είναι από τα πάντα. Είχαμε μηνύσεις να μείνει μόνο η εικόνα. Μόνο ναι. Εικόνα χωρίς το περιεχόμενο. Δηλαδή. Ακριβώς. Αυτό είναι πολύ δύσκολο. Γιατί όντως η εικόνα τραβάει πάρα πολύ και μετά χάνεται το περιεχόμενο. Εδώ τι ήθελα να πω. Ναι, ήθελα να πω ότι χρησιμοποίησαμε, για να το συνδέσω τώρα με την τέχνη και τον ακτιβισμό κτλ. Ένας σκοπός της Γυμνής Πολυοδρομίας και σήμερα είναι να ενώσει κινήματα. Δηλαδή να πάρει την ευκαιρία που τραβάει την προσοχή και να αναδείξει θέματα της πόλης, της χώρας ή και παγκόσμια θέματα. Κατά καιρούς, λοιπόν, με καμβά το γυμνό μας σώμα και ανθρώπους, ζωγράφους, ερασιτέχνες, επαγγελματίες, φοιτητές της καλών τεχνών κτλ. Ζωγραφίσαμε τα σώματα για να πούμε διάφορα ζητήματα για το θέμα των ετοιμάτων του LGBTQ κινήματος, για τα ζητήματα εννοείται της βιώσιμης κινητότητας και του ποδηλάτου κτλ. Για την απεξάρτηση μας από το πετρέλαιο και τους πολέμους και τους περιβαλλοντικούς μετανάστες και πρόσφυγες που δημιουργεί, πρέπει να το δούμε και έτσι. Επίσης για το θέμα του νερού, της ιδιωτικοποίησης του νερού, για τον χρυσό ενάντια σε εξορίξεις του χρυσού, για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, για το φυσικό τοκετό και την υπέροχη μάχη, την κατηγορία περίπου 80 ανθρώπων που γέννησαν με φυσικό τοκετό κάποια στιγμή, δεν ξέρω αν ξέρετε το ζήτημα, πριν δικαιώθηκαν τελικά στο δικαστήριο, αλλά πέρασαν 2 χρόνια να υπερασπίζονται τον φυσικό τρόπο που γεννήσανε. Ήταν τρομερό και αυτό. Ποια άλλα ζητήματα. Ναι, οπότε περνούσαμε λοιπόν αυτά τα μηνύματα και όχι μόνο αυτό, και στο φεστιβάλ που διοργανώναμε καλούσαμε αντίστοιχα κινήματα να έχουν λόγο εκεί πέρα. Ας πούμε στο περσινό ήταν η Βιομέ, ήταν το αυτοοργανωμένο Pride. Και τι άλλο ήταν τώρα πέρσι, δεν θυμάμαι. Ναι, τέλος πάντων, ναι. Για το χρυσό τα πρόπερση, για το νερό και τα λοιπά. Τι ήθελα να πω λοιπόν, επίσης, ήθελα να πω για την εμπειρία μου από τα κινήματα, γιατί είμαι και σε πάρα πολλά άλλα, εκτός από αυτό. Είναι ότι το θέμα του ατομικού και συλλογικού. Υπάρχει εκεί πέρα ένα τρομερό πρόβλημα, το οποίο έχει και αριστερά και ο αναρχικός χώρος, θα έλεγα. Ότι επικεντρωνόμαστε πάρα πολύ στη συλλογικότητα, χωρίς να υπάρχει από πίσω μια ατομική ιδεολογία πράξη, θα έλεγα εγώ, καθημερινής πράξης αυτού που κάνουμε. Και αυτό πιστεύω είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Θεωρώ ότι η συλλογικότητα έχει δύναμη όσο τα άτομα μέσα στην συλλογικότητα έχουν μια καθημερινή πράξη ζωής αυτού που πρεσβεύουν. Και συνήθως εγώ αυτό που έχω δει είναι για πολλούς λόγους πάρα πολλά άτομα συμμετέχουν χωρίς να έχουν ούτε εμβαθύνει στην ιδεολογία των συλλογικοτήτων που συμμετέχουν, αλλά ούτε οι ίδιοι να έχουν ενσωματώσει έναν τρόπο ζωής. Εδώ θα έλεγα, γι' αυτό το λόγο με τράβηξε πάρα πολύ η οικολογία συνολικότερα ως πολιτική, γιατί εμπεριέχει την πράξη μέσα. Δηλαδή, εντάξει, μπορείς να είσαι και θεωρητικός οικολόγος, εννοείται, αλλά πρακτικά η πράξη είναι και το πιο σημαντικό ζήτημα της οικολογίας και μπορείς και να την εφαρμόσεις.
Παραδείγματος χάρη, παιδί μου, μπορεί κάποιος να μιλάμε για τον κομμουνισμό, αλλά οι καταθέσεις του είναι σε συστημικές τράπεζες, παράδειγμα. Μπορεί να κάνει κάτι, ναι, θα μπορούσε να ιδρυθεί μια συνεταιριστική τράπεζα με βάση, δηλαδή, καταθέτες και διοίκηση να είναι συνέτεροι. Παράδειγμα. Υπάρχουν στο εξωτερικό τέτοια παραδείγματα, ηθικές τράπεζες κτλ. Να μια πράξη που θα μπορούσε να γίνει πίσω από μια ιδεολογία, ας πούμε, κομμουνιστική κτλ. Μέχρι να έρθει η Επανάσταση. Στην οικολογία, λοιπόν, αντίστοιχα, μπορείς να κάνεις καθημερινότητα αυτή την πράξη. Και έτσι, λοιπόν, και εγώ, αλλά και η συλλογικότητα κατευθύνθηκε σε μια τέτοια κατεύθυνση και χρόνο με το χρόνο εξελισσόμασταν. Αυτή τη στιγμή κάνουμε δράσεις επίσης και για τα δικαιώματα των ζώων. Έχουμε προχωρήσει στο ότι η οργάνωση και αυτό που κάνουμε δεν μπορεί να εμπεριέχει ζωικά προϊόντα μέσα. Δυστυχώς εδώ το Μόμους είχε ζωικά προϊόντα στο catering. Ελπίζουμε να αλλάξει στο μέλλον. Γιατί θεωρούμε ότι καταρχήν ο πολιτισμός φαίνεται από το πώς μεταχειριζόμαστε τα ζώα. Κατά πρώτο λόγο και η ηθική αντιμετώπιση απέναντι σε αυτούς. Είναι και αυτά κατεπιεσμένα λοιπόν. Και έχει διάφορες άλλες συνέπειες και στην κλιματική αλλαγή και στο περιβάλλον και στην υγεία μας, οπότε είναι ένα σύνθετο ζήτημα που πρέπει να το δούμε σοβαρά. Τι άλλο να πω, ας σταματήσω εγώ εδώ. Ναι. Ένα τελευταίο να πω εδώ, ότι ένα άλλο πρόβλημα που έχω εντοπίσει είναι τα προβλήματα μεταξύ συλλογικοτήτων, ότι ας πούμε, ξέρω εγώ, η συλλογικότητα που συνέρχεται για το χρυσό, για το νερό και τα λοιπά, για το θυλασμό, για οποιοδήποτε, κατά κάποιο τρόπο απομονώνεται στο δικό της αίτημα και δεν βλέπει ή δεν λέω να υιοθετήσει ακριβώς, αλλά να αποδεχτεί και να αγκαλιάσει τα αιτήματα των άλλων. Και κάπως λειτουργούν λίγο συντεχνιακά, κάπως να το πω, σαν να πούμε εμείς είμαστε ταξιδίτες και εμείς ποδηλάτες και αυτό. Έχουμε άποψη για το φασισμό, παραδείγματος χάρη, σαν ποδηλάτες. Έχει σχέση. Έχω εντοπίσει λοιπόν ανθρώπους που είναι κοντά, φλερτάρουν με το φασισμό λοιπόν, στο ποδηλατικό χώρο παράδειγμα. Η πολιτική τους είναι η απολιτικ, δηλαδή προσπαθούν να πούν όχι, εμείς μόνο ποδηλάτες είμαστε, και, ώστε να αφαιρέσουν κάθε άλλο περιεχόμενο από το κίνημα. Αυτή είναι μια πρακτική που εφαρμόζεται συστηματικά, ας το πούμε. Αυτά. Πολύ ωραία. Ναι. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ τον Κώστα και ο λόγος στον Μάριο. Πάνω σε αυτό που είπε ο Κώστας, θα πω κάτι που μάλλον δεν θα του αρέσει. Περί απολιτικ. Μάλλον πριν πω αυτό, θα κάνω μια μικρή παρένθεση. Με τον Κώστα γνωριζόμαστε πάνω από 15 χρόνια. Ήμασταν συνάδελφοι κάποτε σε ένα ραδιόφωνο που συνεργαζόμασταν. Και κάποια στιγμή ο Κώστας μου είπε τη σκέψη του ότι θέλει να φτιάξει τη Γυμνή Πεδροδρομία το 2008. 7. Εμένα μου φάνηκε τότε επαναστατικό γιατί συντηρητική πόλη στην οποία ζούμε όλοι μας. Δεν το πίστευα. Λέω, θα κάνεις τέτοιο πράγμα στη Θεσσαλονίκη του Παπαγεωργόπουλου. Ναι. Του είπα εγώ τη δικιά μου ιδέα για τη δημιουργία της ομάδας της Φίνας και το χαρακτήρα αυτής. Ο χαρακτήρας, να σας πω δύο λόγια, της Φίνας. Είναι η διατάραξη της ρουτίνας. Το να σπάσει τη ρουτίνα που ζούμε όλοι μέσα στην πόλη. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε να κάνουμε ένα ταξίδι στη Σουηδία, πήγαμε στη Στοκχόλμη και εκεί δώσαμε τα χέρια και είπαμε όταν επιστρέψουμε στην πόλη ο καθένας θα ξεκινήσει και θα βάλει μπροστά την ιδέα του. Μάλιστα θυμάμαι ότι πήγαμε και σε ένα δέντρο των ευχών εκεί στη Στοκχόλμη, κρεμάσαμε ένα χαρτάκι, κρέμασε ο Κώστας τη Γυμνή Πεδροδρομία, κρέμασα εγώ τη Σφίνα. Και γυρίσαμε λοιπόν στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι ο Κώστας θα κρέμαγε για τα ρούχα του. Και έτσι λοιπόν τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Ξεκίνησαν και τα δύο κινήματα. Τώρα πάνω σε αυτό που είπε ο Κώστας, το οποίο εγώ θα διαφωνήσω στο κομμάτι του απολιτικ, τουλάχιστον αφορικά με τη Σφίνα, εμένα εξ αρχής από την πρώτη μέρα της δημιουργίας αυτής της συγκεκριμένης ομάδας, και δεν λέω ότι είναι και άποψη ζωής μου, είπα ότι η Σφίνα θα παραμείνει απολιτικ, διότι υπάρχουν άλλοι οι οποίοι θα μιλήσουν για αυτά.
αν και οι κινήσεις και οι δράσεις της Φίνας είχαν χαρακτήρα και είχαν μια ταυτότητα η οποία ενεργεί, είχε μια άποψη στα πράγματα, αλλά δεν ήθελα σε καμία των περιπτώσεων να αναμειχθεί η ίδια η Σφίνα είτε με κόμματα, είτε με πολιτικές πεπιθήσεις. Ήταν κάτι το οποίο ήθελα εγώ να διαφοροποιηθώ και μέσω αυτού η ομάδα. Ο σκοπός της... καταρχήν να σας πω ότι δεν είμαι ούτε κανένας θεωρητικός τέχνης, ούτε κανένας κριτικός. Είμαι ένας απλός άνθρωπος, ο οποίος είπε απλά θέλω να κάνουμε κάτι στην πόλη, θέλουμε λίγο να ταράξουμε λίγο τα πράγματα, να νιώσουμε ότι κάνουμε κάτι διαφορετικό, γιατί θεώρησα ότι η ζωή μου έχει αρχίσει να μπαίνει σε ένα τέλμα, μια καθημερινότητα η οποία δεν μου άρεσε και επίσης δεν μου άρεσε καθόλου η κοινωνική κριτική, παύλα κουτσομπολιό. Είχα σπουδάσει, δεν θα σας κουράσω πολύ, στην Αγγλία όταν είχα σπουδάσει θεωρούσα ότι ήμουν αρκετά ελεύθερος, το τι θα μπορούσα να φοράω, πώς θα μπορούσα να είμαι, χωρίς να νιώθω τα επικριτικά μάτια. Κάτι το οποίο το υπάρχει εδώ πέρα και μπορείς να σχολιαστείς πολύ εύκολα. Λοιπόν, οπότε η Σφίνα ήταν μια πλατφόρμα για μένα να πω ότι πάμε να κάνουμε κάποια διαφορετικά πράγματα, να νιώσουμε ότι είμαστε ζωντανοί, να κάνουμε διαφορετικές δράσεις που δεν τις έχουμε συνηθίσει για να σπάσουμε τη ρουτίνα της καθημερινότητάς μας. Γιατί λίγο πολύ όλοι ζούμε σαν μικρά ρομπότ. Πηγαίνουμε από το σπίτι μας στη δουλειά μας, από τη δουλειά μας στο σπίτι μας, μετά ένα ποτό, μετά μια συναυλία, μια έκθεση. Αλλά αυτά είναι. Είναι 4-5 πράγματα που ο καθένας τα κάνει στην καθημερινότητά του και οι μέρες περνάνε, τα χρόνια περνάνε. Οπότε λοιπόν φτάσαμε λοιπόν στο κομμάτι της Φίνας, εγώ τουλάχιστον να μιλήσω γι' αυτό, όπου ξεκίνησε μια πορεία η οποία είχε διαφορετικά επίπεδα. Εγώ τη Σφίνα, ας πούμε, για παράδειγμα, παρομοιάζω με έναν άνθρωπο, μια γυναίκα. Ένας άνθρωπος, κατά την άποψή μου, πρέπει να μπορεί να σκέπτεται, πρέπει να είναι χαρούμενος, πρέπει να μπορεί να παίζει. Όλοι μας όσο μεγαλώνουμε ξεχνάμε τι εστί παιχνίδι. Κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι μεγάλο πλήγμα της κοινωνίας στην οποία ζούμε. Θεωρώ, προσωπική μου άποψη είναι ότι όλοι μας έχουμε ένα παιδί μέσα μας το οποίο δεν φεύγει ποτέ όποια ηλικία και να φτάσουμε, το οποίο είναι φυλακισμένο μέσα με όλα αυτά τα επίκτητα πρότυπα στα οποία ζούμε. Λοιπόν, και η Σφίνα λοιπόν αυτό το πράγμα προσπάθησε να κάνει, να προβληματίσει, να παίξει, να ασχοληθεί με την τέχνη, όλα πλην της πολιτικής. Αν και ξαναλέω ότι κάποιες από αυτές είχαν μια στάση απέναντι στα πράγματα, θα θυμηθώ ότι την τραγική δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, στην οποία είχαμε εναντιωθεί φυσικά όπως όλη η Ελλάδα και εμείς το ίδιο. Και για να λίγο να ολοκληρώσω λίγο και τον κύκλο σκέψης, μέσα σε αυτά τα 10 χρόνια της πορείας της ομάδας, αυτό που αποκόμισα εγώ προσωπικά και θα ήθελα να σας πω σήμερα που βρίσκομαι ανάμεσά σας, είναι ότι μέσα στα 10 χρόνια τα οποία βγήκαμε έξω στην κοινωνία, είδαμε να επηρεάζουμε κόσμο θετικά. Είδαμε άλλες ομάδες να ξεπηδούν, είδαμε και άλλες μεγαλύτερες διοργανώσεις να συμβαίνουν, να ακολουθούν, ας πούμε, το παράδειγμά μας. Επηρεάσαμε θεσμούς, όπως ήταν το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Γεννήθηκε ένα Θεσσαλονίκη αλλιώς. Γεννήθηκαν κάποιες ομάδες στην Αθήνα. Όλα αυτά θεωρώ ότι δεν αλλάξαμε τον κόσμο, αλλά σίγουρα κάπως το βελτιώσαμε και βάλαμε ένα μικρό λιθαράκι. Και λίγο χρώμα. Και σαφώς και λίγο χρώμα στην πόλη. Με το φεστιβάλ της Μέρα με τα Χρώματα. Εγώ αυτό θέλω να σας πω ότι και ήρθα εδώ πέρα για να σας πω τη δικιά μου εμπειρία, είναι ότι αν λίγο όλοι μας κάπως έχουμε μια ιδέα, την πιστέψουμε και ξεκουνηθούμε και πούμε τη βάζουμε μπροστά, μπορεί να επιφέρουμε μια μικρή αλλαγή. Σε ευχαριστούμε, Μάρια. Καταλαβαίνεις ότι ότι για το τι θεωρείται πολιτικό ή όχι, θα ανοίξεις μια συζήτηση με την παρέμβασή σου. Ο Θανάσης Ομπούσης έχει το λόγο από την Ετροτοπία.
Καλησπέρα. Εγώ ήρθα τελευταία στιγμή, οπότε άμα συγχωρέσετε, αν κάνω κάποιες παύσεις, γιατί θέλω να βάλω λίγο τη σκέψη μου σε μια σειρά. Εγώ είμαι από την ετεροτοπία. Τώρα, επειδή η ετεροτοπία δεν είναι ευρέως γνωστή στην πόλη, παρά μόνο σε μερικά κομμάτια της νεολαίας, τι είναι η ετεροτοπία? Η ετεροτοπία λειτουργεί από το 2010, πρακτικά, μέσα από προσπάθειες που έκανε τότε η νεολαία συνασπισμού στη Θεσσαλονίκη για να στήσει έναν χώρο ο οποίος να καλύπτει κάποιες ανάγκες. Πρακτικά αυτό που λέει και το όνομά της, προερχόμενη από την ιδέα του Φουκώ, είναι να χτίσει έναν κόσμο μέσα στον κόσμο μας, ο οποίος να παρομοιάζει μια ουτοπία, αλλά να χτίζει και ανάμεσα στους ανθρώπους που θα συμμετέχουν στην ετεροτοπία και κάποιες σχέσεις αλληλεγγύης. Γι' αυτό τον λόγο η ετεροτοπία λειτουργεί πάνω σε τρεις πυλώνες. Το πυλώνα της πολιτικής, του πολιτισμού και της αλληλεγγύης. Πρακτικά πράγματα τα οποία κάνουμε στην καθημερινότητά μας μέσα στην ετεροτοπία, τα οποία μπορεί καμιά φορά μας θέλει ρουτίνα και να λέμε ότι τα έχουμε συνηθίσει. Παρ' όλα αυτά, βλέποντάς τα τουλάχιστον τα τελευταία 6 χρόνια που συμμετέχω εγώ στην ετεροτοπία, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικά. Χτίζει σχέσεις αλληλεγγύης γιατί πηγαίνει στη γειτονιά και βοηθάει οικογένειες οι οποίες έχουν κάποια ανάγκη και δεν καλύπτονται οι ανάγκες ακόμα και για τροφή από κάποιο άλλο τρόπο. Χωρίς να ζητάει να πάρει πίσω τίποτε. Κάποιοι άνθρωποι μέσα σε αυτή τη διαδικασία, μέσα από 3-4 χρόνια, από εκεί που ερχόντουσαν μια Δευτέρα να πάρουν μερικές σακούλες με κάποια τρόφιμα, έχουν έρθει πλέον και συμμετέχουν στο χώρο, έχουν έρθει πλέον και αφιερώνουν το χρόνο τους και συμμετέχουν σε μια συλλογική διαδικασία. Άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση με την πολιτική. Είναι άνθρωποι είτε μετανάστες, είναι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να δουλεύανε πολλές ώρες, χειρονάκτες και ξαφνικά από εκεί που δεν είχαν καμία επαφή με την πολιτική, να έρχονται και να συμμετέχουν σε μια διαδικασία, να έρχονται, να σχεδιάζουν, να υλοποιούν και συνέχεια να απολογίζουν αυτό το οποίο κάνουν. Ένα άλλο πράγμα το οποίο κάνει η ετεροτοπία μόνο με την ύπαρξή της και το παρατήρησα πριν από λίγες μέρες, μέσα στο χώρο μας, αν έρθει κάποιος να τον επισκεφτεί, θα δει μια σειρά από αφίσες, από διάφορα κοινωνικά κινήματα, τα οποία φτάνουν μέχρι πίσω το 2003, από τις πορείες του 2003 ενάντια στη Σύνοδο της ΕΕ και ύστερα. Είτε είναι αφίσες από το Ελληνικό Κοινωνικό Φόρουμ, είτε είναι αφίσες από φοιτητικό συνδικαλισμό και διάφορα άλλα. Φτάσαμε στο σημείο πριν από λίγες μέρες να μας επισκεφτεί ένα παιδί το οποίο γεννήθηκε το 2003 και να δει μια αφίσα για τις τότε διαδηλώσεις, να μπει στη διαδικασία να ψάξει τι είναι αυτό το πράγμα, χωρίς να έχει γονείς οι οποίοι να ασχολούνται με την πολιτική, και να έρθει πίσω να μας πει ότι είδα τρεις αφίσες δικές σας, έψαξα κάποια πράγματα, θεωρώ ότι αυτά τα πράγματα τα οποία διεκδικούσαν τότε, κάποια πράγματα πρέπει να τα διεκδικούμε τώρα, τι κάνω από εδώ και πέρα. Παιδιά τα οποία δεν είχαν, έρχονται εκεί πέρα για να παρακολουθήσουν κάποια μαθήματα, δεν έχουν στο σπίτι τους κάποια επίδραση πολιτική, δεν είναι οι γονείς τους οργανωμένοι σε κάποιο κόμμα ή οτιδήποτε, και η μόνη σχέση που μπορεί να έχουν με την πολιτική να είναι να παρακολουθούν κάποιο δελτίο ειδήσεων, αν αυτό είναι σχέση, να έρχονται να παίρνουν όλα αυτά τα ρεθίσματα και να μπαίνουν σε μια διαδικασία και σε μια λογική ότι ωραία, εγώ θέλω να συμμετάσχω κάπου σε μια συλλογικότητα, εγώ θέλω να παρέμβω κάπου. Ένα είναι αυτό. Όπως σας είπα, οι τρεις πυλώνες είναι η πολιτική, που είναι είτε στο χώρο μέσα από τις αφίσες, είτε από κάποιες παρουσιάσεις βιβλίων, είτε από κάποιες συζητήσεις. Ο άλλος πυλώνος είναι ο πολιτισμός. Δίνουμε χώρο σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν χώρο μες στην πόλη και θέλουν να εκφραστούν, είτε είναι τα απλά να έρθουν κάποιες θεατρικές ομάδες να κάνουν τις πρόβες τους εκεί πέρα, είτε κάποιος ο οποίος θέλει να εκθέσει τη δουλειά του, να έρθει να εκθέσει τη δουλειά του όπως έχουμε κάνει παλιότερα, είτε κάποιος ο οποίος θέλει να έρθει να δημιουργήσει ή να διδάξει κάτι. Έχουμε τα τελευταία χρόνια ανθρώπους οι οποίοι έρχονται και διδάσκουν σε άλλους ανθρώπους, είτε ζωγραφική, είτε μουσική, είτε οτιδήποτε. Και ο τρίτος ο πυλώνας είναι η αλληλεγγύη. Στην ουσία, όπως σας είπα πριν, και το ζήτημα με τις οικογένειες τις οποίες βοηθάμε, αλλά και ως ένας χώρος στον οποίο μπορούμε να βρεθούμε για να συντονίσουμε δράσεις άνθρωποι της γειτονιάς.
χαρακτηριστικό πράγμα το οποίο θα μου μείνει για χρόνια και θα το θυμάμαι νομίζω σε όλη μου τη ζωή είναι ότι εκείνο το διάστημα του φθινοπόρου του 2015 μέχρι την άνοιξη του 2016 που το προσφυγικό είχε μεγαλύτερη του ένταση, ο χώρος ολόκληρος, ένας χώρος 130 τετραγωνικά, υπήρχε μονάχα μια μικρή γωνιά στην οποία μπορούσαμε να καθίσουμε, γιατί ο χώρος ήταν γεμάτος είτε από τρόφιμα είτε από είδη πρώτης ανάγκης. Και φτάσαμε μέσα από ένα απλό κάλεσμα στο διαδίκτυο να έχουμε περίπου 100 ανθρώπους οι οποίοι θα ερχόντουσαν κάθε μέρα στις 4 η ώρα να συντονιστούν, να μαζέψουν τα πράγματα τα οποία έπρεπε να μαζέψουν και να μοιράσουν, να βγάλουν ένα σχέδιο. Εγώ θα πάω στα διαβατά, εσύ θα πας στην ειδωμένη, να φύγουν, να ξανάρθουν εδώ πίσω, να απολογήσουν τι πήγε καλά στην ημέρα και να ξανάρθουν την άλλη μέρα. Να ξανακάνουν το ίδιο πράγμα συνέχεια. Αυτοί οι άνθρωποι στο πέρασμα των τριών αυτών ετών. Ενώ ήρθαν για έναν αλφα σκοπό, να βοηθήσουν τότε με το προσφυγικό, μείνανε για να δημιουργήσουν και κάτι άλλο. Όπως είπα στην αρχή, ξεκίνησε η λειτουργία της εντεροτοπίας από προσπάθειες της νεολαίας συνασπισμού. Αλλά ένα πράγμα το οποίο είχε ως θέση η νεολαία συνασπισμού και έχει μεταφερθεί και στην νεολαία ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, είναι ότι οτιδήποτε κάνει ένα πολιτικό υποκείμενο, αν δεν είναι χρήσιμο στην καθημερινότητα και στη γειτονιά, δεν έχει λόγο να το κάνει. Ότι πέρα από τη μάχη των ιδεών, πέρα από τις προτάσεις, οφείλουμε στην καθημερινότητά μας να χτίσουμε σχέσεις και να χτίσουμε έναν κόσμο όπως θα θέλαμε να είναι. Οπότε, μέσα από την ετεροτοπία, φροντίζουμε στους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται και συμμετέχουν εκεί πέρα να τους εξηγούμε ότι δεν υπάρχει ανάθεση, δεν θα περιμένουμε κάποιον μεσία να έρθει να μας να βοηθήσει τις οικογένειες, εμείς θα βοηθήσουμε τις οικογένειες της γειτονιάς. Ένα άλλο πράγμα είναι ότι καταφέραμε να στήσουμε ένα φροντιστήριο. Μέσα στην κρίση, πολλά παιδιά δεν μπορούσαν να πάνε είτε σε φροντιστήρια είτε να κάνουν ιδιαίτερα. Έχουμε τη χαρά πλέον να έχουμε παιδιά τα οποία έχουν περάσει στο πανεπιστήμιο επειδή ήρθε ένας φοιτητής 20 χρονών στη Θεσσαλονίκη, αποφάσισε να ενταχθεί σε αυτή τη συλλογικότητα, αποφάσισε να μην πάει για καφέ, να μην πάει σε μια έκθεση, να πάει 4 ώρες το απόγευμα να κρατήσει ανοιχτή την ετεροτοπία, να εξασφαλίσει τη λειτουργία της, για να μπορέσει ένας άλλος μαθητής να έρθει να κάνει κάποια μαθήματα και να μπορέσει να διεκδικήσει να πάει στο πανεπιστήμιο. Και δημιουργήσαμε όλες αυτές τις σχέσεις και έχουμε καταφέρει σήμερα να εμπλέξουμε ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να μην συμφωνούν με την νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ στα πάντα, αλλά έχουν συμφωνήσει ότι η πράξη η ίδια και αυτό το οποίο γίνεται μέσα στην ετεροτοπία οφείλει να ασχοληθούν με αυτό, οφείλουν να δώσουν τον χρόνο τους και να θυσιάζουν κάτι από τον εαυτό τους. Και έχουμε καταφέρει να πούμε στον κόσμο ότι η ετεροτοπία εν τέλει δεν είναι το στέκι της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι άλλη μια κατάληψη στην πόλη, αλλά είναι ένας καμβάς στον οποίο ο καθένας και κάθε μια μπορεί να έρθει να προσθέσει το χρώμα το οποίο θέλει να προσθέσει. Αυτά. Για ποιο λόγο, αφού δεν σας ενδιαφέρει εγώ που θα έρθω με διαφορετικό χρωματισμό, χρωματίζετε εσείς από την αρχή την ομάδα σας. Δηλαδή, για ποιο λόγο θα πρέπει να είναι η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ, η νεολαία του συνασπισμού και για ποιο λόγο έχετε την ανάγκη να το πείτε αυτό. Ωραία, θα σου πω το εξής. Συμμετέχει μέσα σε αυτό και η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν θέλει να είναι κυρίαρχος στο χώρο. Θέλω να σου πω ότι εμείς είμαστε εκεί πέρα γιατί θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα λειτουργεί αυτός ο χώρος, ότι θα υπάρχει. Γιατί ακριβώς υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρουν πώς να το διαχειριστούν και πώς να φροντίσουν να το εξασφαλίσουν. Συμμετέχουμε εκεί, αλλά η ετεροτοπία είναι αυτόνομη. Η ετεροτοπία έχει την ίδια την ύπαρξή της. Παρακαλώ να μην... Ότι είναι μια χρωματισμένη ομάδα, είναι μια παράταξη, η οποία ουσιαστικά με έναν υπόγειο τρόπο ουσιαστικά δημιουργεί νέους ψηφοφόρους, νέους οπαδούς,
για συγκεκριμένη πολιτική, για συγκεκριμένο κόμμα. Ωραία. Δεν ξέρω την ομάδα. Εγώ το λέω ως θεατής, δεν ξέρω καν την ομάδα. Είμαστε μειοψηφία μέσα στην ετεροτοπία. Οι άνθρωποι οι οποίοι συμμετέχουν στη λειτουργία της από Δευτέρα μέχρι Σάββατο, οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται αφιερώνουν τον χρόνο τους, η πλειοψηφία δεν είναι ούτε μέλη της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ και δεν έχουν κάποια υποχρέωση να πρέπει να συμφωνούν με την νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ στη λειτουργία της. Έτσι. Δεν έχουν κάποια τέτοια υποχρέωση. Οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται να διδάξουν, οι 35 καθηγητές οι οποίοι έρχονται να διδάξουν στο φροντιστήριο που λειτουργεί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, δεν έχουν κάποια υποχρέωση να συμφωνήσουν με τους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται να φροντίσουν ότι θα έχουμε ρεύμα, με τους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται να πούνε το φροντιστήριο θα φροντίσουμε να λειτουργεί έτσι, ή το ζήτημα με τη συλλογή των ειδών πρώτης ανάγκης και των τροφίμων, το συντονισμό δηλαδή τη ραχοκοκαλιά. Θα εξασφαλίσουμε ότι θα λειτουργεί αυτό το πράγμα, αλλά οι άνθρωποι οι οποίοι θα έρθουν να το υλοποιήσουν, εμείς είμαστε μειοψηφία εκεί μέσα. Στο λέω πρακτικά όπως έχει. Και κανένας δεν θα σου πει ότι γιατί διαφωνείς πήγαινε, αλλά και κάτσε και δημιούργησε. Ευχαριστώ. Γεια. Δεν ξέρω, ακούγομαι. Ναι. Έχω πάρα πολύ άγχος. Είχα ετοιμάσει κάποια βίντεο για να δείξω γιατί είμαι ζυγός με ζυγό και επικρατεί ένα χάος μέσα μου και κάπως θα με βάζανε σε μια σειρά, αλλά δεν θα τα δείξουμε. Έχει ενδιαφέρον το ότι πριν υπόθηκε το πώς σχετίζεται το κίνημα του Μάη του 68, υπόθηκε ο Μάης του 68 τέλος πάντων, με τη δική μας πρακτική. Το πρώτο βίντεο που θα έδειχνα είχε να κάνει με το έργο που παρουσίασα στο Μάη, Marina Abramovic Institute, οπότε θα μιλήσω γι' αυτό. Ήταν μια συζήτηση που απέτησα με κάποιο τρόπο αν θέλανε να συνεργαστούν με εμένα. Στα πρώτα ραντεβού που κάναμε με το Marina Abramovic Institute, ρώτησαν τι ακριβώς έχω στο μυαλό μου όταν έστειλα την πρότασή μου και είπα ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε μια τέχνη η οποία δεν είναι η πραγματικότητα και είπα ότι θέλω να μιλήσω μόνο για το προσφυγικό και τίποτα άλλο. Και με ρώτησαν ποια είναι η άποψή μου για το προσφυγικό και είπα ότι αυτό δεν είναι ανθρώπινο. Οπότε το έργο ήταν μια 48-ωρη συζήτηση, 6 ημέρες, 8 ώρες, η οποία ξεκινούσε με τη φράση «αυτό δεν είναι ανθρώπινο» και το κοινό που συμμετείχε στο τραπέζι συνέχισε τη συζήτηση με βάση αυτό που λέγαμε. Το βίντεο θα ήταν πολύ ωραίο να το δείτε, αλλά δεν θα το δείτε. Λοιπόν, μετά από αυτό, αλλά θα μπείτε στο Facebook να μου κάνετε friend request και να σας το στείλω. Λοιπόν, μετά από αυτό, σκεφτόμουν, επειδή υπόθηκε το γιατί γίνεται αυτή η συζήτηση μέσα σε ένα μουσείο και δεν γίνεται κάπου έξω, απάντησα ότι 3.000 άτομα δυστυχώς δεν θα ερχόντουσαν να με ακούσουν σε μια πλατεία. Μετά από μια μεγάλη διαδικασία ψυχανάλυσης, κατέληξα σε ένα άλλο έργο, το οποίο λέγεται «Θέλουμε μια τέχνη για τους πεινασμένους» και ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο. Μαντέψτε ότι δεν θα το δείτε, πολύ σωστά, που ήταν μια μοναχική πορεία στο κέντρο της Αθήνας, που μοίραζα μικρά χαρτάκια που έλεγαν «κλείστε τα μουσεία, ανοίξτε κροπολία, ο κόσμος πεινάει, θέλουμε και φτεδάκια και όχι Πικάσο». Και έπαιζε λίγο με έναν αστείο τρόπο για το ότι δεν έχει νόημα η τέχνη πια, έτσι όπως ήταν παλιά, ο κόσμος πεινάει και είναι κάτι το οποίο είναι αλήθεια και μου αρέσει πολύ να μιλάω με τον μέσο πατέρα μου. Οπότε βγήκε αυτό το έργο, το οποίο κατέληξε στον χώρο της Biennale, ήταν κατά κάποιον τρόπο μια συνεργασία με την Biennale της Αθήνας, όπου έβαλα ένα πανό έξω από το χώρο της Biennale που έλεγε «Θέλουμε μια τέχνη για τους πεινασμένους, τέρμα πια τα έργα για τους ευνοημένους». Την επόμενη μέρα ήρθε ο γλυκύτατος Ποκαγιό και μου είπε ότι πρέπει να κατέβει το πανό. Εδώ δεν είναι αναρχική squat. Κατάληψη. Και ότι οι ιδιοκτήτες του χώρου διαφωνούν με την αισθητική που προκαλώ, που φέρω. Φυσικά, οι άλλοι συμμετέχοντες καλλιτέχνες και καλλιτέχνηδες εκνευρίστηκαν κάπως.
βάλανε διάφορα πανό επιπλέον. Τελικά τα κατεβάσαμε και κάναμε μια αυτοσχέδια διαμαρτυρία μέσα στο κτίριο που φωνάζαμε censorship και το ship ήταν από το πρόβατο και βελάζαμε όλοι μαζί και όλες μαζί. Και έχει πολύ ενδιαφέρον. Από τότε που ο Καγιώδη μου ξαναμιλάει, δεν με ενδιαφέρει. Υπάρχει και από αυτό. Βίντεο υπάρχει και από αυτό, ναι. Δεν θα το δούμε. Ναι, όχι, δεν θα το δούμε. Λοιπόν, και μετά από αυτό δεν με ενδιαφέρει καθόλου να ασχοληθώ με την τέχνη. Ούτως ή άλλως, με την τέχνη η μόνη μου επαφή ήταν ένα ΙΕΚ, από το οποίο δεν μου δώσανε καν το πτυχίο γιατί τους χρωστάω λεφτά, όπως βλέπω τους καθηγητές μου και μου το θύμισαν. Με την τέχνη ήταν δική μου η ενασχόληση, να διαβάζω, να γράφω, να πηγαίνω, να πιάνω έναν καλλιτέχνη και να του λέω θέλω να δουλέψω μαζί σου, με ενδιαφέρει το θέατρο, με ενδιαφέρει η performance, να στέλνω κείμενα από εδώ και από εκεί. Κάπως έτσι έκανα και το 2017, τον Οκτώβρη, στην Biennale της πόλης όπου γεννήθηκα, αλλά δεν μεγάλωσα. Έφυγα το 2005 γιατί δεν μου άρεσε καθόλου αυτή η πόλη. Και ήρθα στην Biennale για να συμμετέχω στο έργο των Western Page, όπου στις πρόβες του έργου των Western Page έπαινα ένα καφέ με την Αριάδνη Παιδιωτάκη, που ήμασταν μαζί στην Biennale, στο έργο, και της είπα... Εντάξει, θα το πω. Δεν μου δείχνετε βίντεο, θα μιλήσω. Της είπα, εσύ, μόνο για γκομενάκια είναι αυτή η πόλη, δηλαδή queer τέχνη δεν υπάρχει. Δηλαδή, το μόνο που μπορούν να μου πούνε ως έναν άνθρωπο είναι πήγαινε στο Ύψιλον, που είναι ο καινούριος χώρος, να βρεις νέο γκόμενο. Τέχνη, λίγο queer τέχνη, κάτι, όχι. Έτσι λέω, άνοιξε τον υπολογιστή, θα κάνουμε εμείς ένα φεστιβάλ. Θα κάνουμε τώρα, άνοιξε το Facebook, γράψε New Page, Θεσσαλονίκη Queer Arts Festival, κάναμε ένα Gmail, το κλείσαμε, κάνουμε ένα open call. Τι είναι queer, ούτε εμείς ξέραμε, και τι είναι queer, απαντήστε τι είναι queer. Και μετά από ένα μήνα μου λέει, για άνοιξε λίγο το Gmail, 80 προτάσεις από όλο τον κόσμο. 80 προτάσεις από όλο τον κόσμο, οπότε αυτό που κάναμε ήταν να συντάξουμε ένα κείμενο, το οποίο απευθυνόταν σε όλες τις συλλογικότητες της πόλης, όποιον μπορούσαμε να σκεφτούμε, μαγαζιά, πολιτικοποιημένες και μη πολιτικοποιημένες ομάδες, οι ξαδέρφες μας, οι θείες μας, όλος ο κόσμος. Η μόνη που απάντησε ήταν η αγαπημένη μου Ειρήνη Παπακοσταντίνου, επιμελήτρια του Μόμους, η οποία μου είπε ότι θέλω να σε βοηθήσω, αλλά δεν υπάρχει χώρος στο μουσείο. Και μετά απάντησε ο αγαπημένος ο Αποστόλης από το ΚΟΥ, έλα πάρε το υπόγειο και παρουσίασε τα έργα εδώ. Εγώ ήθελα όμως να συνεργαστούμε πολλές ομάδες. Αλλά εφόσον συνεργαζόμουν με την Ειρήνη, αυτό το έμαθα 6 μήνες μετά τα mail που έστειλα παντού, μου απάντησαν στο δρόμο ότι δεν συνεργαστήκαμε ποτέ γιατί είχες ήδη βρει συνεργάτες. Η Ειρήνη και ο Αποστόλης τους κλείσαμε μετά από 4 μήνες ουσιαστικά, οπότε περίμενα για 4 μήνες μια απάντηση, δεν την πήρα, οπότε έπρεπε να γίνει. Αυτά τα έργα ήθελα να παρουσιαστούν για κάποιο λόγο. 30 έργα από τα 80 παρουσιάστηκαν στο υπόγειο του ΚΟΥ, αλλά μετά θέλαμε κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα, οπότε βρήκα μια τρελή συνεργάτηδα η οποία με βοήθησε να συντάξουμε μια πρόταση στο European Cultural Foundation που θα έλεγε ότι θα κάνουμε διάφορα σεμινάρια στους αστυνομικούς της πόλης, στους ιερείς της πόλης και τους εκπαιδευτικούς της πόλης. Χα, και τα πήραμε τα λεφτά και αυτή τη στιγμή κάνουμε σεμινάρια στους αστυνομικούς της πόλης, στους εκπαιδευτικούς της πόλης, μέχρι εκεί. Λοιπόν. Αυτό το open call είχε 400 προτάσεις από όλο τον κόσμο. Αυτό το open call είχε προτάσεις που λέγανε ότι σας παρακαλούμε πάρα πολύ, αν μας επιλέξετε, μην επιτρέψετε τη φωτογράφηση και μην πείτε πουθενά ότι θα παρουσιάσουμε έργο στο φεστιβάλ. Πια το φεστιβάλ θα γίνει στο μουσείο, στο Πειραματικό Κέντρο Τεχνών στο Λιμάνι. Να μην φωτογραφηθούν γιατί
κινδυνεύει η ζωή τους. Είναι διάφοροι καλλιτέχνες και διάφορες καλλιτέχνες από την Τινησία που μας στείλανε ένα μαζικό μήνυμα. Καλλιτέχνηδες από την Ουγκάντα, από την Ιγυρία που μας στείλανε το ίδιο μήνυμα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι κάποιοι και κάποιες μας πήραν στα σοβαρά, οπότε αρχίζουμε και παίρνουμε στα σοβαρά και εμείς τους εαυτούς μας και τις εαυτές μας. Φτιάχνοντας πια ένα τεράστιο δίκτυο, δόξαση αυτό, που μπορεί να κινεί όλα τα νήματα, ευτυχώς που είμαστε όλοι και όλες ενωμένες. Υπάρχουν πάρα πολλά άτομα στη Θεσσαλονίκη. Θα πω ότι άκουσα κάτι πάρα πολύ όμορφο πριν μια εβδομάδα από μια εθελόντρια η οποία μας προσέγγισε με αφορμή μια εκδήλωση που κάναμε στις 14 Φλεβάρη, που ευτυχώς ήρθαν άτομα που δεν θέλανε στην αρχή να συνεργαστούν μαζί μας. Ήρθανε και περάσαν και πολύ ωραία. Λοιπόν, η εθελόντρια είπε το εξής, το οποίο είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον και ήταν ακριβώς το αντίστροφο από αυτό που άκουγα μέχρι τώρα. Είπε, σας ευχαριστούμε παιδιά που από τα υπόγεια, από τις κρυφές συνελεύσεις, βρισκόμαστε μέσα στο κράτος και μακάρι να γίνει και η κοινωνία μας έτσι, όπως είναι απόψε το Μόμους για τις 14 Φλεβάρι, να μπορούμε όλοι να συνεπάρχουμε χωρίς να φοβόμαστε για το τι θα συμβεί μετά. Και μου άρεσε αυτό και με αυτό θα κλείσω. Θέλουμε χρηματοδότηση. Αν έχετε χρήματα, ξέρετε, παίρνουμε. Έχετε χρήματα. Έχει η Φωτεινή, θα μου δώσει λεφτά. Ευχαριστούμε. Γεια σας και από εμάς. Είμαστε πολλές, αλλά δεν φαινόμαστε τώρα εδώ. Εγώ βασικά θα μιλήσω πολύ λίγο. Θέλω να πω, καταρχήν, να λύσω μια μικρή παρεξήγηση. Εδώ διαβάζω το πρόγραμμα και λέει ακτιβιστικές performances. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχαμε ποτέ κάποια τέτοια πρόθεση. Εμείς απλά κάποιες φορές χρησιμοποιήσαμε το δημόσιο χώρο. Έτσι, 5 μεγαλοκοπέλες που είμαστε. Και είναι ο δημόσιος χώρος που σου δίνει ίσως μια ένταση, δημιουργεί μια ένταση ανάμεσα στο υποκείμενο, στον καλλιτέχνη και στο κοινωνικό περίγυρο και αντίστοιχα στον κοινωνικό περίγυρο με τον καλλιτέχνη. Και κυρίως όταν αυτές οι δράσεις δεν είναι προγραμματισμένες, με την έννοια ότι κανείς δεν γνωρίζει ότι θα συμβούν, δεν υπάρχει κανένα κοινό να σε περιμένει εκεί και δεν υπάρχει και αστυνομία ή οποιοδήποτε άλλος φορέας, αλλά παρόλα αυτά μπορεί να εμφανιστεί απρόπτα και να δημιουργήσει απρόβλεπτες καταστάσεις. Είμαστε πιο πολύ αυτό που θα έλεγε και ο Ρανσιέρ, αυτοί οι άνθρωποι που δεν έχουν μέχρι στιγμής χρησιμοποιούσαν τον χρόνο τους μόνο για την εργασία τους και ξαφνικά χρησιμοποιούν κάποιες φορές τον χρόνο τους για να καταστούν ορατοί στον κοινό κόσμο. Ωστόσο, μέσα από αυτές τις performances που ξεκινάνε καθαρά για αισθητικούς λόγους, δηλαδή μέσα από κάποιες ιδέες που έχουν κυρίως αισθητικό περιεχόμενο, μπορεί να προκύπτουν και ακτιβιστικά ή και πολιτικά στοιχεία. Όπως έγινε και βέβαια μέσα από την πρόσκληση που είχαμε εδώ από το Μουσείο για να εργαστούμε πάνω σε αυτή την έκθεση και δημιουργήσαμε μια performance στην οποία θα έλεγα ότι χρησιμοποίησαμε αρκετά από τα πράγματα που αναφέρθηκαν, την οικειοποίηση των συμβόλων, την ακύρωση επίσης των συμβόλων, και το μέλλον που δεν γίναμε, έτσι εν συντομία. Προσπαθήσαμε να κάνουμε αυτό που είπε ο Χάκερ στην ομιλία του, ο δημιουργός της Γροθιάς, ότι αυτές οι εκθέσεις πρέπει να λειτουργούν ως υπενθύμηση του αγώνα ενάντια στην καταπίεση, η οποία πάντοτε υφίσταται με διάφορες μορφές. Άρα θέλαμε αυτή η έκθεση να μην τη δει κάποιος σαν εικαστικό γεγονός, αλλά σαν ακριβώς ένα ιστορικό γεγονός, αλλά και μια σύγχρονη πραγματικότητα. Και προσπαθήσαμε να τη βγάλουμε στο δρόμο. Και την ώρα λοιπόν που τη βγάλαμε στο δρόμο, συνέβησαν και διάφορα περίεργα πράγματα, όλα αυτά που συμβαίνουν στο δημόσιο χώρο απρόβλεπτα, και δημιουργούνται οι εντάσεις και δημιουργούνται ίσως και εικόνες και καταστάσεις που δεν έχεις ποτέ προβλέψει ότι θα συμβούν.
όπως το αυτοκίνητο που σταμάτησε μπροστά μας με τους δύο ιερωμένους, την ώρα που εμείς κουβαλούσαμε το δικό μας επιτάφιο με τη γροθιά επάνω, γιατί είχαμε σκοπό ακριβώς να ιεροποιήσουμε, να κάνουμε μια τελετή για αυτό το σύμβολο και στο τέλος να το ακυρώσουμε, προσπαθώντας να το φέρουμε πια στο σήμερα και να το οικειοποιηθούμε, αλλά με το δικό μας τρόπο, που είχε ένα πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Ναι, Θάλια, θέλεις να προσθέσεις κάτι? Ένα-δύο. Ένα-δύο. Απεργία. Τρία-τέσσερα. Απεργία. Πέντε-έξι. Απεργία. Εφτά-οκτώ. Απεργία. Αυτά, ευχαριστώ. Αν και ήταν τόσο τέλειο κλείσιμο, αλλά πρόσθεσα. Μου άρεσε κάτι πάρα πολύ που έκανε η Θάλια σε αυτήν την performance, που έλεγε «Εγώ απεργώ, εσύ απεργείς», λέγανε τα κορίτσια, και γυρνάει η Θάλια, δείχνει το αυτοκίνητο και λέει «Αυτός σίγουρα δεν απεργεί». Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε όλους. Και ο λόγος σε εσάς. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν παρατηρήσεις, ερωτήσεις, όρεξη για διάλογο, κριτικές, ό,τι θέλετε, τα δεχόμαστε όλα. Έχετε λόγο. Αυτή της καρδίτσας, η οποία ανήκει στο ΦΕΜΠΕΑ και μάλιστα είναι και μέσα στο ΔΣ των συνεταιριστικών των τραπεζών της Ευρώπης. Για ηθικές τραπεζές, είπαμε. Για ηθικές τραπεζές. Ναι, ανήκει η συνεταιριστική τράπεζα Καρδίτσας. Ο ΦΕΜΠΕΑ είναι ακριβώς η Ένωση Ηθικών Τραπεζών της Ευρώπης και η συνεταιριστική τράπεζα ανήκει και στο ΔΣ του ΦΕΜΠΕΑ. Εντάξει. Δεν μπορεί να είναι τόσο λίγος ο διάλογος. Σας περιμένω. Γεια σας. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ. Εγώ είμαι από την Αθήνα. Ήρθα εδώ στην πόλη για να δω τι κάνει εδώ ο Θωμάς ο Διάφας με το Θεσσαλονίκη Queer Arts Festival, όπου κατά κάποιο τρόπο τον βοηθάω κι εγώ. Και βρήκα την πόλη πολύ... Μην πείτε ερωτική, σας παρακαλώ. Αυτό πήγα να... Μαγική πήγα να πω. Μαγική. Έχει μια ενέργεια έτσι πολύ στρωτή, πλάνη. Μια πλάνη. Ήταν πολύ μαγικά χθες το βράδυ. Δυστυχώς θα φύγω σήμερα. Θέλω να πω ότι βρίσκω πολύ όμορφα αυτά που άκουσα σήμερα εδώ από όλους τους ομιλητές. Και η Κατερίνα έχει πολύ ωραία πράγματα να μας πει. Και όλες αυτές οι ομαδικές δράσεις είναι η αλήθεια ότι παρασύρουν ο ένας τον άλλον και αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Δηλαδή να υπάρχει η ένωση και αυτή η ένωση που βρίσκουμε μέσα από τη συλλογικότητα και από τις ομαδικές δράσεις είναι αυτό που μας καταστά πιο δυνατούς να προχωρήσουμε και και μέσω αυτής της συλλογικότητας ουσιαστικά να αντιληφθούμε την εισφορά που έχουμε κάνει στον κόσμο γύρω μας. Δηλαδή, μόνο σου ωραία τα λες, αλλά θα μιλήσεις με ένα ταξιτζή, θα μιλήσεις... Και δεν έχει να πάει κάπου όλο αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που έλεγες, δεν θυμάμαι το όνομά σου. Τα είπες πάρα πολύ ωραία, δηλαδή το πώς η καθημερινότητά μας είναι παγιωμένη μέσα σε κάποια πράγματα και ουσιαστικά αυτός ο τρόπος με το να βρισκόμαστε σε ομάδες και να λειτουργούμε ομαδικά προς ένα κοινό στόχο είναι ο μόνος τρόπος που μας βγάζει από μια τετριμένη πραγματικότητα και φέρνει αλλαγές στη ζωή μας, γιατί όλες αυτές οι συναντήσεις είναι πάρα πολύ δημιουργικές, πάρα πολύ... έχουν να δώσουν πάρα πολλά πράγματα και σε εμάς τους ίδιους, δηλαδή καλυτερεύουν εμάς τους ίδιους. Θέλω να πω για το Θεσσαλονίκη Queer Arts Festival κάτι. Καταρχάς, χαίρομαι πάρα πολύ για την ομάδα που είμαστε, που είναι πολύ δημιουργική και για το Θωμά το Διάφα που τα είπε πάρα πολύ ωραία, όπως πάντα.
Είναι αυτό... Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούμε να πλαισιώσουμε μια εικόνα του τι σημαίνει queer, γιατί και εμείς, όπως είπε και ο Θωμάς, δεν ξέρουμε ακριβώς τι σημαίνει queer, δεν υπάρχει εδώ στα λεξικά μας ακόμα αυτή η λέξη. Και θέλουμε να διαμορφώσουμε μια εικόνα η οποία είναι προσβάσιμη από όλους και από όλες, ανεξαρτήτως ηλικίας, γένους, φύλου, πολιτικής πεποίθησης κτλ. Και να δείξουμε στο κοινό ότι δεν είναι μία μειονότητα, αλλά εν δυνάμει όλοι είμαστε queer και εν δυνάμει όλοι μοιραζόμαστε μια ανησυχία να βγάλουμε ένα κομμάτι από τον εαυτό μας προς τα έξω και να το μοιραστούμε με τον κόσμο. Αυτό που κάνει η τέχνη δηλαδή, αλλά όχι και όχι μόνο. Και να προσπαθήσουμε κι εμείς να καταλάβουμε τελικά τι είναι αυτό που ονομάζουμε ότι είμαστε queer. Και είναι μια πρόκληση. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Νομίζω ότι πλησιάζουμε στο τέλος. Ίσα-ίσα που προλαβαίνετε. Μιχάλη. Θα ήθελα να καλέσω όλες τις ομάδες που παρουσίασαν σήμερα εδώ τη δουλειά τους να κάνουμε κάτι μαζί με αφορμή το φεστιβάλ 7-23 Ιούνιου. Μπορείτε να έρθετε να μιλήσετε σε μένα. Κάνετε ό,τι θέλετε, δεν υπάρχει καμία λογοκρισία. Ή σε μένα προσωπικά, ή τη Μάρο, ή στο mail, αν θέλετε χρόνο. Αυτό. Ευχαριστώ. Και ένα τελευταίο από τον Κώστα Τερζόπουλο. Να πω κι εγώ να σας καλέσω λοιπόν την Τσικνοπέμπτη. Την Τσικνοπέμπτη λοιπόν. Δεν είναι αυτό που κάνουμε το 10ο ποδηλατικό καρναβάλι, που θέλουμε πάλι να συνδέσουμε εδώ μια παράδοση που συνεχίζεται στην Ελλάδα το καρναβάλι με μια παράδοση που σταμάτησε το ποδήλατο. Και το συνδέουμε φέτος με την απελευθέρωση των ζώων, οπότε θα έχουμε έναν υπέροχο ζωολογικό κήπο Άρμα. Θα είμαστε εντυμένοι ζώα και θα κάνουμε συμβολικά αυτή την απελευθέρωση σε μια μεγάλη γιορτή που θα ακολουθήσει, δηλαδή άμα δεν έχετε ποδήλατο έρχεστε στη γιορτή μετά και να περάσουμε μια διαφορετική Τσικνοπέμπτη όπου... Χωρίς κρέας, ξέρετε. Χωρίς κρέας, θα έχουμε σουβλάκια σόγιας. Σας ευχαριστούμε όλους πολύ. Αγαπητές κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, είμαστε εξαιρετικά υπόχρεοι και είμαστε εξαιρετικά ευτυχείς για την παρουσία σας εδώ πέρα σήμερα. Νομίζω το γεγονός και μόνο ότι τελικά όχι και τόσο σύντομη αυτή η όλη μερίδα μας σας κράτησε τόσους από εσάς εδώ αδιαλείπτως, είναι η ένδειξη ότι αυτή τη στιγμή λιγάκι μπαίνουμε σε μια νέα κουβέντα και με την ελπίδα, καμία βεβαιότητα και καμία δέσμευση, της συνεργατικής δράσης ενός κρατικού μουσείου, ενός δημόσιου φορέα, με ανθρώπους που δεν είναι δεδομένο ότι λατρεύουν οπωσδήποτε κάτι το οποίο είναι κρατικό, αλλά το γεγονός ότι άνθρωποι οι οποίοι νιώθουν την ανάγκη να συνδυάσουν την πολιτική του στράτευση με την αισθητική παρέμβαση στη δημόσια ζωή της πόλης, στον δημόσιο χώρο και να τον ανακαταλάβουν. Και σε αυτό φαίνεται ότι βρίσκονται σε μια εγκύτητα, όχι συνάφεια ή συμμαχία προς Θεού, καμία δέσμευση με ανθρώπους οι οποίοι συνδέονται με ένα θεσμό, δημόσιο θεσμό της τέχνης όπως το ΜΟΜΟΣ και ένα θεσμό προβληματισμού μάλλον ακαδημαϊκό όπως είναι το Ινστιτούτο Πουλαντζά, δείχνει ότι το πεδίο κουβέντας έχει ανανεωθεί εκτός από την ανακατάληψη του δημόσιου χώρου της πόλης, ανακαταλαμβάνουμε και ένα δημόσιο χώρο διαβουλευτικής ανταλλαγής για αυτά τα οποία νιώθουμε ότι είναι αυτό που μετράει στις ζωές μας. Και νομίζω ότι έχουμε πολλά να πούμε και ακόμα πιο πολλά να κάνουμε από κοινού σε προσεχείς συναντήσεις και συνέργειες που θα κάνουμε, ελπίζω, οριζόντια σύντομα μεταξύ μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλες σας και όλους. Από καρδιάς.